κόμμα της Ελλάδας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια για εμάς. Η Ανατολική Αττική βέβαια δεν έχει συγκοινωνία. Είναι με κτέλο ο κόσμος. Με τα κίτρινα και με εξέλιξεις. Και δεν έχει ούτε καν νοσοκομείο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι. Για να ακούσουμε εσάς. Καταρχήν, εμείς όπως είναι λογικό, απαιτούμε να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες. Όμως δυστυχώς θα πω ότι αυτό το έγκλημα για μας ήταν προδιαγεγραμμένο. Δυστυχώς κανένας εργαζόμενος στο σιδηρόδρομο δεν έπεσε από τα σύννεφα από αυτό που συνέβη, διότι είναι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που οι συνδικαλιστές στον χώρο του σιδηρόδρομου και ειδικά να πω και οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο ΚΚΕ με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και χτυπώντας καμπάνες θα πω, προειδοποιούσαν για ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο δυστυχώς συνέβη. Και προφανώς δεν έχουμε κάποιες μαντικές ικανότητες, από ό,τι γνωρίζετε. Απλά βλέπουμε, είμαστε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς και βγάζει μάτι η ελλειπή συντήρηση των υποδομών, βγάζει μάτι η έλλειψη του προσωπικού, κάτι το οποίο αντικειμενικά θα δημιουργεί ατυχήματα. Και δεν είναι μόνο το σημερινό ατύχημα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο προφανώς. Τους τελευταίους μήνες, δεκάδες μικρότερα ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, έχουν συνέβη στον χώρο του σιδηρόδρομου με τελευταίο τις προηγούμενες μέρες. Το οποίο είναι αλήθεια. Ναι. Στο εργοστάσιο του ΟΣΕ στη Λεύκα, ένα μεγάλο ατύχημα. Έχουν εδώ μπήκε ολόκληρος κορμός δέντρου, έπεσε ο κορμός δέντρου και διαπέρασε το πρώτο βαγόνι αμαξοστοιχίας. Που ήταν η μηχανοδηγή. Ταινία. Από τι έχει σώθηκε η μηχανοδηγή. Thriller είναι. Ήταν από τα καμένα δέντρα τα οποία είναι πάνω από τη συνδρομική γραμμή και τα οποία δεν είχαν κοπεί γιατί υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του ΟΣΕ, των δημάρχων, των περιφερειαρχών και όλη αυτή η διαδικασία την οποία πληρώνουμε με νεκρούς δυστυχώς κάθε φορά. Άρα τα χρήματα αυτά, κύριε Ξενάκη, τα οποία έχει δώσει ο Φουκαράς, ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει στα αδιάθετα. 50 εκατομμύρια το χρόνο δίνει το κράτος στην εταιρεία. Ξέρετε πόσα λεφτά 50 εκατομμύρια δίνει, το χρόνο. Ξέρετε πόσα λεφτά δίνει η Ευρωπαϊκή Μυστική Εταιρεία. Τα χρήματα του ελληνικού λαού. Γιατί πραγματικά προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα στους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα. Και πολλά γιατί. Εμείς νομίζουμε ότι αυτά όλα που ακούμε είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που υπάρχει στην κρατική υποχρηματοδότηση στο σιδηρόδρομο. Είναι πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης. Λοιπόν, του σιδηρόδρομου και της κατάτμησης του σιδηροδρομικού έργου. Δηλαδή το να εμπλέκονται πολλοί οργανισμοί για να μπορεί σήμερα ο σιδηρόδρομος να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και γι' αυτό το λόγο έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Και υπάρχει και το εξής γιατί. Γιατί την περίοδο, όπως είπατε, του GPS, γιατί την περίοδο που υπάρχουν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που κυκλοφορούν και σου λέει ότι στα 50 μέτρα υπάρχει εμπόδιο. Και σταματάει μόνο του. Ναι. Γιατί αυτή την εποχή στο τρένο, στο σιδηρόδρομο, δεν έχουν κατασταθεί και δεν λειτουργούν συστήματα τα οποία μπορούν να προβλέψουν ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος. Δικλείδες ασφαλείας δηλαδή. Αυτά δεν λειτουργούν γιατί είναι κόστος, γιατί υπάρχει η λογική και η πολιτική του κόστους όφελους. Γι' αυτό ακούμε ο ένας εργολάβος, ο άλλος εργολάβος, ο ένας ιδιώτης κτλ. Είναι το κόστος από πίσω και όσο το κόστος βρίσκεται πίσω από τις ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς θα χάνονται ανθρώπινες ζωές στο βωμό του κέρδους. Γιατί δεν υπάρχει όμως, ξαναβάζω το ίδιο ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες. Γιατί ακούσαμε 7-17, υπάρχει σε όλες τις άλλες χώρες. Γιατί είναι κόστος, είναι χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία κοστίζουν. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αν είναι τότε τόσοι νεκροί, να είναι για λίγα λεφτά. Οι μίζες είναι περισσότερο. Λοιπόν, κύριε Μαρκομιχάλη, σαν και να κλείσουμε τον Γιώργο. Σύντομα, δεν θεωρώ πρόβλημα ότι τη σημερινή ημέρα να συζητάμε τις ευθύνες όσων μας οδηγήσαν σήμερα εδώ. Και οι ευθύνες αυτές είναι πολιτικές. Λοιπόν, από τη συζήτηση τρίδια βγήκε, όλοι νομίζω συμμετέχονται στη συζήτηση, είπαν ότι είναι ευθύνες διαχρονικές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο, έχει ενόχους και οι οικογένειες των θυμάτων οφείλουν να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι ένοχοι. Δεν είναι, άρα εμείς λέμε, όπως ανέφερα και πριν, ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, είναι η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της υποχρηματοδότησης του σιδηρόδρομου, της κατάτμησης του σιδηροδρομικού έργου και αυτό ευθύνεται για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και η λογική του κόστος ωφέλους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω πρέπει να το γνωρίζουν καταρχήν οι οικογένειες των θυμάτων και όλος ο κόσμος που χρησιμοποιεί το σιδηρόδρομο. Το ίδιο ισχύει δυστυχώς και για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, η είσοδος στο κτέλ,
στα λεωφορεία και μια σειρά, μην φάω το χρόνο. Και να ενημερώσω ότι αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει 24ωρη απεργία για το γεγονό, για το σημερινό δυστύχημα. Θρυνούν τους ανθρώπους τους τι γίνει. Ακριβώς. Μαζί με τους άλλους νεκρούς. Θρυνούν και διεκδικούν. Δεν θρυνούν μόνο και διεκδικούν, ναι.